Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Γιατί το είχα το έχουμε βάλει στο λέει, τέρμα. Άντρα είσαι, θα πληρώσει. Εκεί το να θα βάλει στο τέρμα. Κυρία, να πληρώνω δύο άδεια, πληρώνω το ένα, πληρώνω το άλλο. Τι άλλο να πληρώσω. Αυτά δεν είναι τίποτα. Δεν μιλάμε για αυτά τα. Πόσες πληρωμές πρέπει να τα κάνω. Τα υλικά αγαθά, καταλαβαίνεις. Μιλάμε για τα άλλα, τα συναισθηματικά αγαθά. Να για αυτά θα πληρώσετε. Όλοι. Τώρα, έτσι. Όλοι οι άντρες. Όλοι οι άντρες. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Σοφία. Σοφία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Γεια σου, Σοφία. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρομαι που σας ακούω. Και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε. Έχετε πολύ ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα καλά. Όλα καλά, εμείς. Έχουμε όμως την τεράστια απορία. Τελικά όλοι οι άντρες πρέπει να πληρώσουν ή συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος άντρας τον οποίο αναφέρεται το τραγούδι. Εντάξει, λοιπόν, εμείς οι γυναίκες, ένα χωρισμό, μπορεί να πούμε διάφορα. Ένα από αυτά μπορεί να είναι αυτό. Ότι θα πληρώσεις, ας πούμε. Και εσύ θα πληρώσεις, λοιπόν, ναι. Τι υπέροχο τραγούδι είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετράει λίγους μήνες, έτσι. Ορίστε. Μετράει λίγους μήνες. Μετράει 3 μήνες. Ορίστε. Να το. Και έχεις κάνει και τρομερή φρέσκο. Επιτυχία. Είναι φρεσκότατο και έχεις κάνει τρομερή επιτυχία. Για πες μας λίγο, έτσι, τι σου λένε για αυτό το τραγούδι, για το κλάψε, ρε παιδί μου. Τι σου λένε οι ακροατές, τι μηνύματα σου στέλνουνε. Αρέσει. Αρέσει. Αρέσει και στις γυναίκες και στους άντρες. Μόνο ένας παραπονέθηκε. Τι παραπονέθηκε, για ποιο λόγο, τι σου είπε. Έτσι αντίστοιχα σε μια εκπομπή. Ναι. Ένας φίλος ραδιοφωνικός τραγούδι μου είπε ότι κάποιος μου είπε, λέει, γιατί αυτό το τραγούδι, λέει, το παίζετε που μιλάει τόσο άσχημα για εμάς τους άντρες. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το τραγούδι δεν θέλει να δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα σε κανέναν. Νομίζω απλά ότι πρέπει να παίζει ένα τέτοιο σποτάκι πριν ξεκινήσει το τραγούδι για να είμαστε safe. Ναι, ναι. Απλά εντάξει, περιγράφει μια ιστορία χωρισμού. Ένα κορίτσι που τραγουδάει στο αγόρι που την πλήγωσε. Αυτό. Εσύ το έχεις πει αυτό. Το άντρας είσαι, θα πληρώσεις για αυτό που μου έκανες σε χωρισμό σου. Στιγμία. Όλες λέμε διάφορα. Και πάνω στα νεύρα μας, το ξέρεις, ακόμα και σε φιλικό επίπεδο και σε καλά. Πάντα Σοφία, λέμε το τι μου έχει σούρει όταν έχουμε τσακωθεί. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αλήθεια. Και μετά τα παίρνουμε πίσω, καταλαβαίνεις. Ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Με την επόμενη μέρα, αγάπη μου, πώς ζεις, αγκαλιές, φιλιά. Έτσι κάνουμε εμείς. Τα λέμε και τα παίρνουμε πίσω μετά. Σοφία, για πες μας λίγο στις εμφανίσεις της live, γιατί έχεις κάνει και πάρα πολλές. Πώς το παίρνουν το τραγούδι, πώς το ακούνε. Σηκώνονται να χορέψουν μόνο οι γυναίκες και οι άντρες κάθονται και σε κοιτάνε με μισό βλέμμα. Γιατί να σου πω κάτι, από την αρχή που ξεκινάει το τραγούδι με το που λες άντρας είσαι θα πληρώσεις, από εκεί σου πάει καψούρα όλη, παιδί, μαζεμένη. Όλη η καψούρα μαζεύεται και βγαίνει μετά. Καψούρα, ίσως ναι, απλά το θετικό μήνυμα είναι ότι ο κόσμος το αποστηφίζει εύκολα. Δηλαδή είναι κάτι, η φράση, η μουσική, δεν ξέρω. Εσύ πώς το επέλεξε το τραγούδι αυτό, Σοφία? Έχεις ακούσει κι άλλα και σου μείνε τελικά αυτό? Ήταν το μοναδικό που άκουσες και λες αυτό θα κάνω? Πώς το επέλεξες? Άκουσα και άλλα τραγούδια, αλλά το ξεχώρισα από την αρχή, μόλις το άκουσα. Μου άρεσε πολύ. Μπορώ να πω ότι δεν μου πήρε πολύ καιρό για να αποφασίσω να το κάνω. Και έτσι πήραμε την απόφαση. Και πάμε να πούμε το ότι είναι σε στίχους και μουσική του Ανδρέα Δακόβουλου. Τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει και τον Ανδρέα εδώ. Έτσι είναι, ο Ανδρέας είναι γνωστός σαν τραγουδιστής και πάει πολύ καλά. Είναι η πρώτη εμφάνιση σαν στιχουργός και συνθέτης. Εννοείται, ναι. Μάλιστα, Λαμία έχει έρθει, να τη ερώτηση κλειδί. Έχω περάσει, δεν έχω μείνει, ούτε έχω τραγουδήσει. Ωραία, θα μείνεις και θα τραγουδήσεις τώρα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό, θα το κανονίσουμε. Αυτό, δεν είναι πρόβλημα. Θέλουμε και εδώ στο στούντιο. Να μας τραγουδήσεις το κλάψε. Έτσι. Να κλάψουν όλοι όσοι πληγώσανε. Και όλες οι γυναίκες εδώ να χωριστούμε σε δύο στρατόπεδα. Οι μισοί άντρες του καναλιού, οι μισές γυναίκες και να τα λέμε μεταξύ μας. Εγώ θα κάνω το διαιτητή. Με μεγάλη μου χαρά. Εγώ θα κάνω το διαιτητή.
Θέλω να μας πεις λοιπόν πού εμφανίζεσαι, γιατί τώρα είσαι στην Κοζάνη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Είμαι στην Κοζάνη, είμαι στο Δίχορδο. Mm-hmm. Το Δίχορδο είναι ένα πολύ καλό μαγαζί, πολύ παλιό. Mm-hmm. Είμαστε εκεί από το Σεπτέμβριο. Εμφανιζόμαστε από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο κάθε εβδομάδα. Πάμε πολύ καλά, έχουμε πολύ καλή ομάδα. Μέχρι πότε θα είστε εκεί? Μέχρι τέλος Μαΐου. Α, ωραία, ωραία, υπέροχα. Συνεχίζουμε σταθερά. Ωραία, τέλεια. Η Βάσου πού είναι, Σοφία? Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Είναι θεσσαλονικιώτικο το κορίτσι. Θεσσαλονικιώτικο το κορίτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και παραμένω Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ποια είναι τα σχέδια τα επόμενα? Γιατί είσαι και μικρή σαν στην ηλικία, δεν θέλουμε να μας πεις. Αλλά είσαι μικρή τώρα, ξεκινάς, οπότε σίγουρα έχεις κάποιους στόχους που θες να τα βάλεις έτσι στη σειρά και να τους πετύχεις. Σαν άνθρωπος, κάθε στιγμή σκέφτομαι το επόμενο βήμα. Οπότε τα σχέδιά μου είναι τελείωτα. Πώς να το εξηγήσω. Για την ώρα έχουμε το τραγούδι μας, το οποίο θέλουμε να γίνει γνωστό στον κόσμο, να το αγαπήσει. Αλλά οι σκέψεις δεν σταματάνε ποτέ. Σίγουρα. Να σε ρωτήσω. Μία από τις σκέψεις σου θέλουμε να μας πεις, ρε παιδί μου, έναν από τους στόχους σου. Ωραία, το κλάψε είναι ένας αρχικός στόχος. Επόμενος στόχος ποιος μπορεί να είναι? Μία συνεργασία, μία μετάβαση στην Αθήνα που η μουσική βιομηχανία είναι μεγαλύτερη. Σίγουρα. Έλα, πες τα μας. Όπως καταβαίνεις από Θεσσαλονίκη και Αθήνα, θα περάσεις και από εδώ αρχικά. Δεν είναι κάποια, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη είμαστε, να το. Μακάρι να συμβούνε σύντομα. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω αν θα είναι το επόμενο βήμα αυτό. Αυτό. Το ελπίζω, το προσπαθώ. Mm-hmm. Και αυτό. Για την ώρα όλη μου τη φαιά ουσία την τρώει το τραγούδι. Κοίταξε, είναι ένα χορευτικό τραγούδι. Θα σε δούμε, θέλεις να σε δούμε δηλαδή και σε κάτι άλλο, δηλαδή σε μια μπαλάντα ή σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι πιο pop? Γιατί αυτό είναι ένα ωραίο λαϊκό τραγούδι το οποίο μας κάνει να ανεβαίνουμε πάνω στο τραπέζι. Εδώ πέρα δηλαδή μόνο που δεν βγάλαμε λουλούδια για να έχουμε όταν ακούγαμε το τραγούδι σου, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Το λαϊκό ρεπερτόριο είναι το δικό μου στοιχείο. Mm-hmm. Οπότε εκεί θα κινηθώ. Είτε σε κάτι χορευτικό, είτε σε κάτι πιο ακουστικό. Εκεί πάντως θα κινηθώ, σίγουρα. Μάλιστα. Και για πες και μας λίγα πράγματα τώρα. Έτσι για το... Ναι, έχουμε ένα μεγάλο βίντεο wall εδώ. Βλέπουμε το βίντεο κλιπ σου. Λοιπόν, για πες μας λίγα πράγματα και για το βίντεο κλιπ. Γιατί εγώ το έχω δει από χθες άπειρες φορές. Δηλαδή το βάζω ξανά repeat να λέει αυτό, άντρας είστε, θα πληρώσει. Εγώ να δεις πόσες φορές το έχω δει. Να φανταστώ, θα το κάνετε και οι δύο ringtones στο κινητό σας. Κανονικότατα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι βγαίνει αυτό που λέει. Δηλαδή ότι. Όχι, βρε παιδί, με αυτό που λέμε εμείς οι γυναίκες, ότι το λέμε και πάνω στα νεύρα μας. Γιατί μία δεν τον θέλει και τον απορρίπτει τον φιλαράκο μας εδώ. Το οποίο είναι και ωραίο παιδί. Η Βάσια είναι μόνη της, άμα είναι να τους γνωρίσουμε. Λοιπόν, αλλά και του χαμογελάει, αλλά και φεύγει. Κατάλαβες, για να την πάρει από πίσω. Είναι και τα δύο. Είναι η δικαίωση. Mm-hmm. Δηλαδή πιο πολύ φαίνεται στη στιγμή που εκείνος εν τέλει κλαίει. Mm-hmm. Αλλά το χαίρεσε και λίγο. Δηλαδή το κατάφερα. Να τα. Πήρα τη δικαίωσή μου. Για πες μας για το βίντεο κλιπ. Καταρχήν που έχει γυριστεί, θέλω να μας πεις. Είναι έχει πολύ γυριστεί. Ωραίο το μέρος εκεί. Είναι στο Λάβριο, είναι κάτω στην Αθήνα. Mm-hmm. Τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ, τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ έχει κάνει ο Αλέξης Κωνσταντινίδης. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ αγαπημένος. Αγαπημένος. Mm-hmm. Τρομερή σκηνοθεσία. Πολύ καλά, τι να σας πω. Ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου. Χρονοβόρα. Σίγουρα, για να βγει το καλό αποτέλεσμα που βλέπουμε, εννοείται. Αλλά ήταν πολύ γλυκό σκόπος. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και βγήκε και ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Σοφία. Για πες μας έτσι λίγα πράγματα για την ομάδα σου. Μαζί με την ομάδα σου, φαντάζομαι, έχετε στο μυαλό σας και επόμενες εμφανίσεις. Δηλαδή, θα είσαι στην Κοζάνη μέχρι πότε? Μέχρι τέλος Μαΐου, καλά, δεν είπαμε. Είπαμε μέχρι τέλος Μαΐου. Okay. Ήμουν στο άντρας είσαι, θα πληρώσει. Εκεί θα κολλήσει εγώ. Είχε κολλήσει με το αγόρι του με το οποίο έχει κάνει το βίντεο κλιπ. Εγώ τα δηλώνω. Γιατί όλα, με κάνεις έτσι, με διαβάλεις έτσι. Δεν σε διαβάλλω, λοιπόν, σε διαπομπεύω.
Για τώρα, πες μας. Γυρνάμε γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Για κλεισμένες εμφανίσεις μπορώ να σου πω σε μία εβδομάδα που τώρα θα μπορούσα να σου πω το πρόγραμμά μου. Υπάρχα. Αλλά είναι λίγο ρεστά. Ναι, ναι. Είναι ακόμα ρεστά. Ανανεωνόμαστε, ναι, ναι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ναι. Το να μην μένεις, αυτό είναι καλό να έχεις ανησυχίες, αλλά και παράλληλα να κάνεις και λάθη, δηλαδή. Σίγουρα. Πάνω σε αυτό, γιατί και από τα λάθη μας έτσι πορευόμαστε και διαμορφωνόμαστε. Δυστυχώς, ναι. Όλα όμως είναι για καλό. Έτσι. Σίγουρα, όλα αυτό για κάποιο λόγο τραγούδι. Γίνονται. Για κάποιο λόγο γίνανε. Για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Έτσι. Και τώρα, αφού είπε ο Άκης για κάποιο λόγο γίνανε όλα, θέλω να σε ρωτήσω εγώ, ποιον έτσι Έλληνα τραγουδιστή θαυμάζεις και. Όχι να συνεργαστείς απαραίτητα, αλλά τον θαυμάζεις και τον ακούς. Και κόβεις φλέβα, ρε παιδί μου. Δεν ήθελα να το πω έτσι. Πάρα πολύ να ακούω και να παρακολουθώ γενικότερα τις live εμφανίσεις τον Νίκο Οικονομόπουλο. Να το. Αγαπημένος. Ναι, ήταν τυχαίο, είδες. Και από γυναίκες θα ξεχωρίσω την Αντάσταση του Δωρίδου. Εντάξει. Σοφία, θα ανέβω στην Κοζάνη να πιούμε καφέ. Έχουμε τέτοια γούστα. Ναι. Σε περιμένω. Ειδικά για την Ατάσα Θεοδωρίδου. Εντάξει. Okay. Θεωρώ. Άμα δεν έχεις σχέση, σε παντρεύομαι κιόλας. Θα γίνω αυτός που θα πληρώσει. Δεν έχω πρόβλημα. Και άμα έρθει στο τρόπο του Θεοδωρίδου. Να τα. Τι άλλο να ζητήσω πια. Είμαι καλυμμένος για Τρίτη, 13 του μηνός. Όχι, να σου πω κάτι. Δεν θα πας εσύ πάνω. Δεν θα υποκύψουμε στη Σοφία. Θα έρθει η Σοφία εδώ και θα μας τραγουδήσει και στον αέρα. Όχι, θα πάω να την πάρω για να έρθει. Α, θα πάω να την πάρω. Ναι, να δω Κοζάνη. Το ταξιδάκι Κοζάνη το θέλεις. Θέλω να κάνω ένα ταξιδάκι Κοζάνη. Να το συνδυάσουμε. Υπέροχα. Στην Αθήνα έχεις κάνει εμφανίσεις. Έχεις δει λίγο την διασκέδαση τη νυχτερινή στην Αθήνα. Μπορείς δηλαδή να το συγκρίνεις με τη Κοζάνη, για παράδειγμα. Να σου πω την αλήθεια, με μεγάλη μου λύπη δεν το έχω κάνει αυτό. Γιατί πάντα δουλεύω. Τις μέρες δηλαδή που τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, εγώ δουλεύω. Οπότε. Πώς το βλέπεις όμως από το μαγαζί που εμφανίζεσαι, βγαίνει ο κόσμος, δηλαδή στην επαρχία υπάρχει αυτός ο τζερτζελές που λέμε? Για την επαρχία που αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι εκεί, μπορώ να σου πω ναι. Ότι ο κόσμος βγαίνει, θα βρει. Το χρόνο, τα χρήματα, θα βγει να διασκεδάσει, θα διαθέσει δηλαδή και χρήμα και χρόνο. Μάλιστα. Το χρειαζόμαστε άλλωστε, έτσι. Σίγουρα, πάντα χρειαζόμαστε τη διασκέδαση και στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν σήμερα ότι εδώ. Μόνο όταν ρισκάρεις στους δύσκολους καιρούς κερδίζεις. Σίγουρα. Έτσι. Εντάξει. Και είσαι ένα κορίτσι που έχει ρισκάρει με αυτό το τραγούδι. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι όταν το σκέφτηκες, το σκέφτηκες σαν ρίσκο που θα πετύχεις. Σε έχω ψυχολογήσει. Ακολούθησα το ενστικτό μου πλά. Έτσι. Τι ζωή είσαι, Σοφία? Παρθένος. Παρθένα. Είμαι σίγουρη. Και εγώ παρθένος είμαι. Είναι παρθενάκι μου, ρε. Ναι. Τα κάνω, δεν τα αναλύω πολύ. Τα κάνω ρισκάρω και τέλειος. Έφυγε και γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είμαστε... έτσι είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να τα πούμε και σύντομα από κοντά, εδώ στη Λαμία ή στην Κοζάνη. Τα ταξίδια μας αρέσουν έτσι κι αλλιώς. Να τα. Σοφία, σε αγαπάμε, θα σε ακούμε εδώ μέσα στο Star FM 97,1. Φιλιά πολλά στην όμορφη Κοζάνη και στην όμορφη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Να έτσι, γιατί είσαι παντού. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Φιλιά. Ευχαριστώ. Γεια.